MCU, κυρίες και κύριοι, το κινηματογραφικό σύμπαν που φημίζεται για τις... It's big spectacles and high stakes plotline. Ε, φύγε από εδώ, Μαρή! Χάλασε τη δική σου εκπομπή, θα χαλάσει τώρα και τη δική μου! Έλα σε παρακαλώ, πάρε δρόμο! Λοιπόν, τι έλεγα τώρα και με κόψε. MCU, ναι, είναι το κινηματογραφικό σύμπαν που φημίζεται για το... Ναι, τώρα... Κοιτάξτε, αλλιώς είχα σχεδιάσει να ξεκινήσω το σημερινό βίντεο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πάει έτσι σήμερα. Η Marvel, κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται, μετά το snap του Thanos είχε μεγάλες απώλειες, οι οποίες δεν αναπληρώθηκαν μετά από το snap του Iron Man, γιατί αλλιώς δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα που παρουσίασε στην τέταρτη φάση στο κοινό. Που παρεπιπτόντως, να πούμε ότι είναι και η μεγαλύτερη φάση από αυτές που έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα στο MCU, και είναι και λογικό γιατί είναι η πρώτη που έχει μέσα σειρές. Οπότε στο σημερινό βίντεο θα μετρήσουμε αντίστροφα για να δούμε ποιο ήταν το χειρότερο και ποιο ήταν το καλύτερο MCU project του Phase 4. Έτοιμοι! Φύγαμε! Η ταινία για μία ώρα περίπου έχει ξεχάσει ότι είναι ταινία και συμπεριφέρεται σαν τρέιλερ. Τι! Τώρα θα το δείξω εγώ, του βλαμέρι που θα πει ασημόλογο για τον Black Adam. Στο διάλογο μου βγαίνουν όλοι δικοί εδώ πέρα, θα του κάνω το πλήση καφετιέρα. Θα του κλέψω το κανάλι και θα ανεβάζω βίντεο με γάτσι που τρομάζω μαγκούρια. Τι έγινε πάλι ρε, τι έγινε πάλι. Πάλι προσπαθούν να με χακάρουνε μωρέ. Καλά, ποιος είμαι ο Elon Musk, στο μάτι με έχουνε βάλει. Τέλ! Πάλι καλά, έχω Surfshark και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, ε. Ε, τι κάνουμε, ε. Ήθελα απλά να διευκρινίσω, μην νομίζετε ότι είμαστε από αυτά τα shows που βάζουν συνεχώς διαφημίσεις. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι με το VPN Surfshark μπορείς να σερφάρεις άφοβα στο ίντερνετ χωρίς να σε νοιάζει ποιος προσπαθεί να σου κλέψει τα αρχεία, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να το κάνει. Επίσης, μπορείς να έχεις οποιαδήποτε συνδρομητική υπηρεσία γουστάρεις εσύ, χωρίς επίσης να σε νοιάζει εάν έχει έρθει στην Ελλάδα ή όχι. Πήγαινε λοιπόν στο link της περιγραφής που θα βρεις κάτω από αυτό το βίντεο, βάλε κωδικό Tom & Chill και μόνο για αυτήν την περίοδο κερδίζεις 85% έκπτωση και τους 3 πρώτους μήνες δώρο. Ούτε 2 ευρώ το μήνα δηλαδή δεν βγαίνει. Ο καφές που παίρνεις το πρωί πιο πολύ στοιχίζει. Τέλος πάντων. Άσε καλύτερα να συνεχίσω τη σιρούλα μου. Άστο καλύτερα, να κάνω κάτι άλλο. Ε, τι κάνουμε, τι βλέπουμε, ε! Ε, τίποτα, κάτι βίντεο με γάτες που τρομάζουν με αγκούρια. Α, ωραίο, κάτσε να το δούμε μαζί, μα. Πού πήγε? Νούμερο 17, She-Hulk. Ε, το περίμενε κανένας. Έλα, μωρέ, τώρα που το περίμενες. Περίμενες τώρα ότι σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση θα ήταν τελευταία η σειρά She-Hulk. Πού το κάνω? Βασικά, τώρα που το καλοσκέφτομαι, το She-Hulk μπορεί να είναι τελευταίο σε οποιαδήποτε κατάταξη έχει να κάνει με το MCU. Και όχι μόνο. Λοιπόν, έχει γίνει και αναλυτικό βίντεο για τη σειρά She-Hulk που μπορείς να μπεις, να το δεις και να γελάσεις πολύ περισσότερο από το να δεις actual τη σειρά, οπότε δεν θα αναπτυχθώ πολύ εδώ πέρα. Μιλάμε για ένα show, παιδιά, που θέλει να είναι ανατρεπτικό και προχώ, αλλά δεν είναι. Θέλει να είναι κωμικό, αλλά δεν είναι. Και θέλει να είναι και νομικό, αλλά δεν είναι. Και τελικά, καταλήγει να μην είναι καν σειρά. Γιατί ρε παιδιά, το λέει και η λέξη. Είναι σειρά, δηλαδή πρέπει να αποτελείται από μια σειρά επεισοδίων που έχουν μία λογική συνέχεια και καταλήγουν σε ένα λογικό φινάλε. Και εφόσον η σειρά She-Hulk δεν έχει τίποτα από αυτά τα δύο, δεν μπορεί να ονομάζεται σειρά. So simple. Το μόνο θετικό που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από αυτή τη σειρά είναι η ηθοποιός Τατιάνα Μασλάνη που υποδίεται τη She-Hulk και κάπως με κάποιο τρόπο η τύπισσα καταφέρνει να βγει κομπλέ από όλο αυτό και να γλιτώσει. Τατιάνα μου, όχι μπράβο πρέπει να σου πούνε και στην Disney για αυτό που κατάφερες. Λαμπάδα πρέπει να σ' ανάψουν. Ίσα με τον boy της She-Hulk, όχι το δικό σου. Νούμερο 16. Mrs. Marvel. Μία ακόμη περίπτωση σειράς των Nickelodeon, κυρίες και κύριοι, που απλά ανέβηκε στο Disney Plus. Και αυτή εδώ η περίπτωση, παιδιά, είναι πιο 100% Nickelodeon σειρά από ότι το She-Hulk. Αυτή εδώ η σειρά θα μπορούσε άνετα να έχει ανέβει στο Nickelodeon. Ινδίας. Αν υπάρχει. Γιατί ξύπνησαν μια μέρα εκεί οι κουστούμάτες στην Disney, κάθονται σε ένα meeting και λένε: λοιπόν, τα νούμερα μας στην Ινδία δεν είναι όσο μεγάλα πρέπει να είναι, οπότε ήρθε η ώρα να χώσουμε τη Mrs. Marvel μέσα. Και το έκανε. Και δεν έχω κανένα θέμα με αυτό έτσι. Σούπερ ήρωες είναι, δεν με ενδιαφέρει ούτε τι χρώμα δέρματος έχουν, ούτε από πού είναι, ούτε τίποτα. Αλλά τουλάχιστον ρε παιδιά,
Κάντε το σωστά το ρημάδι. Αυτό ζητάμε μόνο. Γιατί η σειρά Mrs. Marvel, κυρίες και κύριοι, είναι λες και συγκρούστηκαν μια σειρά της Marvel, μια σειρά του Nickelodeon, ένα ντοκιμαντέρ του Discovery Channel και μια ταινία Bollywood. CGI για κλάματα, σενάριο για κλάματα, ένας κακός που απλά ξεκινάει χωρίς λόγο να κυνηγάει την πρωταγωνίστριά μας και παρόλα αυτά, παρόλα αυτό το φιάσκο, η πρωταγωνίστρια της σειράς καταφέρνει και πάλι για άλλη μια περίπτωση σειράς Marvel να βγει αλόβητη από όλο αυτό. Γιατί η Iman Vellani είναι τόσο συμπαθητική φάτσα ρε παιδιά που όσο κακό και να είναι το project που συμμετέχει, δεν γίνεται να την αντιπαθήσεις. Και αυτό είναι ένα από τα δύο καλά που έχει αυτή η σειρά, γιατί υπάρχει και δεύτερο και είναι η σκηνοθεσία της. Η σκηνοθεσία και το μοντάζ της σειράς έχουν κάτι φρέσκο ρε παιδί μου, έχουν κάτι ξεχωριστό που δεν σας το κρύβω, υπήρξαν πολλές φορές που αυτό που έβλεπα με εντυπωσίασε απίστευτα πολύ. Απλά ρε Marvel, ρε κορίτσι μου, άλλαξε μαγαζί. Από εκεί που αγοράζεις σεναριογράφους, ή σου πουλάνε μόνο λιγμένους. Πώς θα το κάνουν δηλαδή. Νούμερο 15. I am Groot. Το I am Groot, για να λέμε και την αλήθεια, κανονικά είναι εκτός συναγωνισμού, γιατί είναι μια σειρά που κακά τα ψέματα δεν δημιουργήθηκε για να προσθέσει κάτι στην ιστορία του MCU, αλλά για να πουλήσει περισσότερες φιγούρες και περισσότερα κουκλάκια. Τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κρίμα είναι. Πάντως, για αυτό που είναι, είναι αρκετά καλοφτιαγμένη, έχει πολύ ωραία animations και ο Baby Groot, όπου και να είναι, σε όποιο project και να συμμετέχει, δεν γίνεται να είναι αντιπαθητικός, γιατί πολύ απλά, όπως λέω πολύ συχνά εγώ, είναι cheat από μόνος του. Και λέγοντας δύο μόνο λέξεις, I am Groot, ναι, μπορεί και ξεπερνάει δύο live action σειρές της Marvel. Τόσο καλός είναι. Προχωράμε. Νούμερο 14. The Falcon and the Winter Soldier. Έχει γίνει και για αυτή τη σειρά βίντεο που τα λέμε πιο αναλυτικά. Εγώ το μόνο που θέλω να πω εδώ είναι πως το The Falcon and the Winter Soldier είναι ένα project της Marvel που σου θυμίζει τα παλιά, τα καλά project της, το οποίο αρρώστησε βαριά, την ξεπέρασε την αρρώστια, αλλά της άφησε πολλά κουσούρια. Όπως δηλαδή είναι και τα περισσότερα από τα project που έβγαλε η Marvel στο Phase 4. Το σενάριο λοιπόν της σειράς The Falcon and the Winter Soldier, που δεν μπορώ να παραβλέψω ότι ο τίτλος του είναι 2 χιλιόμετρα, έχει κολλήσει το σύνδρομο του κόψιμου. Όχι αυτού, αυτού. Ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζει σχεδόν όλα τα project, τα νέα του MCU, και όχι μόνο δηλαδή, και των άλλων εταιριών, και είναι παιδιά το σύνδρομο που ξαφνικά πιάνει την ταινία ή τη σειρά κόψιμο και παραβλέπει, πηδάει, πετσοκόβει σκηνές που είναι πολύ σημαντικές για την συναισθηματική βάση της ταινίας ή της σειράς. Με αποτέλεσμα να μην δένεται καθόλου ο θεατής με τον καλό ή τον κακό της ταινίας ή της σειράς και στο τέλος να μην τον νοιάζει καθόλου και για την έκβαση της ιστορίας. Δύο καλά κρατάμε από αυτή τη σειρά. Ο Bucky Barnes, που όπου και να παίξει μέχρι τώρα είναι εκπληκτικός, και ο Captain America. Όχι τον Captain America, μην μου μπερδεύεστε, τον Captain America. Η παλιά κατάλαβα. Νούμερο 13. Thor, Love and Thunder. Τι έφαγε η μικρή Ανούλα και την έπιασε η κοιλιά της? 7 σφαίρες. Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό, αλλά έχω κολλήσει Love and Thunderίτιδα και δεν μπορώ άμα δεν κάνω αστείο κάθε 5 λεπτά. Thor Love and Thunder, κυρίες και κύριοι. Θα έχετε προσέξει ότι τον τελευταίο καιρό έχω αποφύγει, ρε παιδί μου, διακριτικά να κάνω πάρα πολλές ταινίες της Marvel, καινούργιες ταινίες εννοώ, καλή ή κακή, γιατί ξέρω ότι αν τις κάνω θα ξεφύγω και θα έχουμε θέματα. Ο Taika Waititi λοιπόν πήρε λευκή επιταγή από την Marvel για να κάνει ό,τι θέλει στην τέταρτη ταινία Thor. Το οποίο Thor franchise, παιδιά, περνάει ό,τι ακριβώς περνάει και μια ανθρώπινη ζωή. Έχει ακριβώς τα ίδια στάδια. Στην αρχή δεν έχεις προσωπικότητα, έχεις όμως πρότυπα. Οπότε δανείζεσαι μια προσωπικότητα από κάπου αλλού για να είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Μετά το παίζεις σκοτεινός, εναλλακτικός, γκωθάς και καταλήγεις να κάνεις κύκλους έτσι κυριλέ. Μετά γνωρίζεις μια παρέα με χιούμορ, οπότε επηρεάζεις από αυτή και ξεκινάς και εσύ να κάνεις κανένα αστιάκι που και που. Και επειδή ρε παιδί μου τα λες έτσι σπαστά, αρκετά από αυτά είναι επιτυχημένα. Μέχρι που παίρνεις θάρρος, γίνεσαι ο παρλαπίπας της παρέας και καταντάς μια τερατογένεση του Jim Carrey. Και σε αυτό ακριβώς το στάδιο τοποθετείται η τελευταία ταινία Thor. Μια ταινία που ακροβατεί σε ένα σκηνί που αν πέσει από τη μία είναι κωμωδία και αν πέσει από την άλλη είναι παροδία. Και μαντέψτε προς τα που γέρνει περισσότερο. Δεν καταντάει ρε παιδί μου να είναι και για πέταμα, ψιλοβλέπετε, ειδικά άμα δεν την πάρει στα σοβαρά. Γιατί ούτε εκείνη δεν παίρνει τον εαυτό στα σοβαρά. Εάν όμως κάνεις το λάθος και την πάρεις στα σοβαρά, θα καταλάβεις ότι βλέπεις μια ταινία Frankenstein. Η οποία έχει έναν καλό από το σύμπαν της Marvel, έναν κακό που μπήκε κατά λάθος στην ταινία, αλλά όταν το κατάλαβε που μπήκε ήταν αργά πλέον για να κάνει πίσω, και τον Δία.
ο οποίος είναι η προσωποποίηση της τέταρτης φάσης της Marvel. Δηλαδή, ένας υπεροπτικός χαβαλές με κυλίτσα που κάποτε, ρε παιδί μου, είχε χτίσει όνομα και είχε περάσει μεγαλεία. Τώρα όμως κάθεται κλεισμένος μέσα στο δικό του πλανήτη, κάνει ό,τι του γουστάρει και δεν ακούει από κανέναν κουβέντα. Και αν κάποιος κάνει το λάθος και του φέρει παραπάνω αντίρρηση από ό,τι πρέπει, τον φυλακίζει κιόλας. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πω άλλα, καταλάβατε. Δόξα και τιμή λοιπόν στον Christian Bale, ο οποίος κουβάλισε στις πλάτες του μία παροδία και δυστυχώς για εμάς που δεν θα τον ξαναδούμε σε αυτόν τον ρόλο. Δυστυχώς για μας, ευτυχώς για τον ίδιο. Νούμερο 12. Black Widow. Ο μόνος λόγος που το Black Widow είναι μια θέση παραπάνω από το Love and Thunder είναι γιατί δεν προσπαθεί να το παίξει κάτι άλλο από αυτό που όντως είναι. Μου τη δίνουν απίστευτα πολύ τα project που το κάνουν αυτό και αυτά που δεν το κάνουν και ρε παιδί μου δέχονται την αλήθεια. Τα εκτιμώ πάρα πολύ, όπως ας πούμε είναι η ταινία Batman και Robin, που είναι χαλιά, αλλά το ξέρει. Η ταινία Black Widow, κυρίες και κύριοι, είναι ένα αρκετά ταλαιπωρημένο project, θα έλεγα, το οποίο βγήκε καθυστερημένα. Ναι, μεν είναι μέρος της τέταρτης φάσης της Marvel, αλλά κανονικά ανήκει στην τρίτη. Ο μόνος λόγος που τοποθετήθηκε στην τέταρτη φάση είναι η Γελένα. Το σετάρισμα δηλαδή της νέα Black Widow, που στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι πολύ συμπαθής. Όχι όσο η Scarlett Johansson, μην το παραχέσουμε κιόλας, αλλά εντάξει, νομίζω πως η Florence Pugh για αυτή την Black Widow που μας παρουσιάζει τέλος πάντων, παιδί μου, κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ διαφορετική Black Widow από αυτή τη Scarlett Johansson. Το Black Widow είναι η κλασική Marvel συνταγή, δηλαδή ένα απλό σενάριο, συμπαθητικοί χαρακτήρες, ένα σούπερ κακός που από πίσω του είναι ένας ακόμη πιο μεγάλος σούπερ κακός, το κεφάλι που λένε. Έχει και έναν comic relief χαρακτήρα, έχει δράση εκεί που πρέπει, λίγο χιούμορ, αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό που τυχαίνει απόλυτα η συγκεκριμένη ταινία είναι να χτίσει τη σχέση μεταξύ των δύο αδελφών, δηλαδή της Νατάσας και της Γελένα. Και επειδή το κάνει πολύ σωστά αυτό, παρόλο που έχει θέματα πολλά η ταινία, στο τέλος σώζεται το πράγμα. Τώρα, εάν είστε από αυτούς ή αυτές που πειράχτηκαν στο ότι τελικά ο Taskmaster είναι η Taskmaster, τι να σας πω, έχετε κάποιο πρόβλημα, πρέπει να το κοιτάξετε. Και το λέω αυτό γιατί τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια την εξήγησε πάρα πολύ ωραία και σωστά. Βγαίνει πολύ ωραία και οργανικά μέσα από το σενάριο. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί να πειράξει κάποιον. Μα ρε Θωμάς, τα κόμικ είναι ο Taskmaster και έτσι τον έχουμε μάθει. Ναι, το δέχομαι. Εδώ όμως δεν είναι κόμικ, είναι live action μεταφορές. Καμία απολύτως σχέση. Εντελώς άλλο σύμπαν. Πάμε παρακάτω. Νούμερο 11. Eternals. Το είπαμε προφορά για να εντυπωσιάσετε το κοινό. Το μοναδικό ίσως project του ενιαίου κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, το οποίο δεν μπορείς να το συνδέσεις με καμία από τις υπόλοιπες ταινίες ή σειρές, γενικά ρε παιδί μου με τις υπόλοιπες πλοκές του σύμπαντος, γιατί πολύ απλά η πλοκή αυτή είναι πάνω από τις υπόλοιπες. Όχι σε ποιότητα, στη βάση της. Γιατί οι πρωταγωνιστές ενεργούν πολύ ξεχωριστά από τους υπόλοιπους ήρωες της Marvel. Βασικά είναι λες και είναι τα τσιράκια των θεών της Marvel, που δεν είναι 100% σωστό αυτό που λέω, αλλά ρε παιδιά τώρα στη βάση του αυτό είναι. Η ταινία αυτή αλήθεια είναι πως προσπάθησε εξ αρχής να πλασαριστεί στο κοινό ως κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ εναλλακτικό, κάτι που δεν έχεις ξαναδεί μέχρι εκείνη τη στιγμή ρε παιδί μου στο MCU. Και ναι, όντως ήταν, βέβαια αυτό δεν σημαίνει αυτόματα το ότι αυτό που είδαμε κιόλας ήταν και καλό. Γιατί το Eternals, κυρίες και κύριοι, είχε ένα χαρακτηριστικό που χάλασε πάρα πολύ την γενική συνταγή. Και αυτό είναι το ότι ήταν πάρα πολύ αργό και ανούσια αργό σε πολλές στιγμές του. Και να είσαι αργός ενώ πριν έχεις σετάρει σωστά, ρε παιδί μου, το συναισθηματικό βάρος της κατάστασης στο θεατή, τότε ναι, είναι δεκτό. Όταν όμως δεν έχεις κάνει τίποτα σωστά από όλα αυτά, τότε πρέπει να το πάρεις αλλιώς το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν τραβάει έτσι. Βέβαια, πρέπει να παραδεχτούμε, παιδιά, πως η live action μεταφορά του franchise Eternals, της ιστορίας των Eternals, είναι δύσκολο να την κάνεις σωστά και να μην χαλάσεις, ρε παιδί μου, την ιστορία που βρίσκεται κάτω από αυτή. Δύσκολη λοιπόν αποστολή, έως ακατόρθωτη θα πω εγώ, και δεδομένης της δύσκολης αυτής κατάστασης, θα πρέπει να δώσουμε και τα απαραίτητα credit στην κυρία Chloe Zhao, η οποία, ρε παιδί μου, πιστεύω πως κατάφερε να ανταπεξέλθει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την δύσκολη αποστολή που της ανέθεσα. Όπως να πούμε και ένα μπράβο στους πρωταγωνιστές της ταινίας, οι οποίοι έκαναν όσο καλύτερα μπορούσαν τη δουλειά τους. Νούμερο 10. Hawkeye.
Σίγουρα όχι το καλύτερο project της τέταρτης φάσης εξού και είναι στη δέκατη θέση, αλλά παιδιά είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Και είναι από τα αγαπημένα μου γιατί αυτό το project για εμένα είναι η τέλεια Marvel συνταγή. Είναι το project που καταφέρνει να ισορροπήσει τέλεια την δραματική πλευρά των χαρακτήρων με την κομική τους. Είναι το project που βγάζει μια απίστευτη θετικότητα χωρίς όμως να κάνει επιτηδευμένο χαβαλέ. Αντιθέτως, αφήνει το χιούμορ και τη θετικότητα να βγει αβίαστα και οργανικά μέσα από το πολύ απλό αλλά ταυτόχρονα και πολύ σωστό σενάριό του. Η σειρά Hawkeye είναι απλή, λιτή, απέριτη και είναι και γιορτινή, οπότε αυτή εδώ η εποχή που βλέπετε αυτό το βίντεο είναι κατάλληλη για να το δείτε εάν δεν το έχετε κάνει ήδη ή να το ξαναδείτε. Βέβαια και άλλη εποχή να βλέπετε το βίντεο, δεν σας χαλάει τίποτα, χτυπήστε το άφοβο. Νούμερο 9. Shang-Chi. Όταν έχεις φτάσει στο 2021, έχεις μετρήσει ήδη 24 ταινίες και είσαι η ταινία που ανοίγει ολοκληρωτικά και επίσημα, ρε παιδί μου, το Phase 4 της Marvel, γιατί η προηγούμενη του Black Widow, όπως είπαμε, ναι μεν ήταν στην τέταρτη φάση, αλλά ανήκει στην τρίτη, τότε καταλαβαίνετε ότι οι απαιτήσεις είναι αρκετά μεγάλες. Ειδικά όταν έχεις επιπλέον την αποστολή να παρουσιάσεις έναν εντελώς ξεχωριστό χαρακτήρα με μια πολύ διαφορετική κουλτούρα από όσους έχουμε δει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η ταινία Shang-Chi λοιπόν, όπως καταλάβατε, βρίσκεται στην ένατη θέση αυτής της κατάταξης, γιατί δεν είναι από τα χειρότερα project της Marvel και ας με ακούτε συνέχεια να παραπονιέμαι για αυτή. Άλλοι είναι οι λόγοι που παραπονιέμαι. Το παράπονο μου λοιπόν ήταν, είναι και θα είναι πως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία που η Marvel την πέταξε στα σκουπίδια. Ενώ λοιπόν πάει η Marvel να παρουσιάσει μέσα από αυτή την ταινία μια ασιατική κινηματογραφική και όχι μόνο κουλτούρα, ξεκινάει έτσι, συνεχίζει έτσι και ξαφνικά στο τέλος αλλάζει και μετατρέπεται μια φθηνή απομίμηση των προκατόχων της. Με ένα άκρος προβλέψιμο σενάριο, με διαλόγους βγαλμένους από εφηβική σειρά και πιο κάτω από αυτό και με τα χειρότερα CGI που έχω δει μέχρι τώρα σε project της Marvel. Κινηματογραφικό εννοώ, γιατί στην τηλεόραση έχουμε δει και χειρότερα, δυστυχώς. Και παρόλα αυτά, είναι στη θέση 9. Φανταστείτε εάν είχε πάρει λίγο πιο σοβαρά τον εαυτό της και δεν κόλωνε να κάνει μερικά πράγματα, το που θα βρισκόταν τώρα. 1000% θα ήταν στο top 3 αυτής της κατάταξης. Τώρα όμως, ούτε καν. Η ταινία του PlayStation 3 λοιπόν, Shang-Chi, βρίσκεται στη θέση 9 και πολύ της είναι. Νούμερο 8. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Και μιας και μιλήσαμε για χαμένες ευκαιρίες, στην επόμενη θέση έχουμε άλλη μια τέτοια περίπτωση, κυρίες και κύριοι. Σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το Shang-Chi, μόνο που το Multiverse of Madness βρίσκεται μια θέση παραπάνω γιατί τόλμησε και παραπάνω. Γιατί είναι η πρώτη ταινία της Marvel που σκοτίνιασε αρκετά ώστε να πλησιάσει, να πατήσει έστω και λίγο, ρε παιδί μου, στο horror genre. Γι' αυτό άλλωστε βάλαν και στο σκηνοθετικό της τιμόνι το Sam Raimi. Επίσης, επιτέλους είδαμε CGI επίπεδου όντως Marvel σε ένα project της Marvel. Του Phase 4 εννοώ. Επίσης, έχω κάνει αναλυτικό βίντεο για την ταινία Multiverse of Madness που μπορείς να πατήσεις κάπου εδώ τέλος πάντων για να το δεις, οπότε δεν χρειάζεται να πω και πολλά εδώ. Εάν λοιπόν η Disney και η Marvel άφηναν ελεύθερο το Sam Raimi να κάνει το όραμά του πραγματικότητα και να το πάει μέχρι τέλους, τότε ίσως να μιλούσαμε για ένα από τα καλύτερα project της Marvel. Τώρα δυστυχώς βρίσκεται στη θέση 8 γιατί πάσχει και αυτό από το σύνδρομο του κοψίματος. Είπαμε. Όχι αυτού, αυτού. Νούμερο 7. Moon Knight. Το πρώτο project της Marvel που σκοτεινιάζει και με σωστό τρόπο, αλλά και με ουσιαστικό τρόπο. Τώρα εντάξει, μην πεταχτεί κανένα στα σχόλια και μου γράψει ότι πρώτη φορά σκοτίνιασε το σύμπαν της Marvel η δεύτερη ταινία Thor, γιατί γελάνε και οι πέτρες. Λοιπόν, το Moon Knight είναι από τα λίγα project της Marvel της τέταρτης φάσης, εννοώ, που δίνει κάτι, ρε παιδί μου, ξεχωριστό κινηματογραφικά στον θεατή. Και είναι και το μόνο project της τέταρτης φάσης που δεν μπορείς να το συγκρίνεις με κανένα άλλο από τα υπόλοιπα, γιατί είναι μια κατηγορία από μόνο του. Ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί σε αυτή τη σειρά, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται στην elite των ηθοποιών της γενιάς του στο Hollywood και γι' αυτό το συγκεκριμένο ρόλο όχι απλά το τερματίζει, το πηγαίνει 10 σκαλιά παραπάνω. Το παλικάρι παίζει αψεγάδιαστα 3 προσωπικότητες. Τι να λέμε τώρα. Εννοείται ότι υπάρχει αναλυτικότατο βίντεο για τη σειρά Moon Knight που μπορείς να δεις και εκεί μέσα θα δεις και τα καλά του και τα κακά του, με τα δεύτερα να βρίσκονται κυρίως στο σενάριό της. Έχει σενάριακά θεματάκια, ρε παιδί μου, το Moon Knight, όπως και να το κάνουμε. Μη σας πω θεματάρες, γιατί κάποια στιγμή ανατρέπει και το βασικό στοιχείο που κρατάει τον κακό της σειράς
κακό και χαλάει όλο αυτό που είχε χτίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, ο Όσκαρ Άιζακ είναι τόσο καλό σε αυτό που κάνει που θα σε πάρει στις πλάτες του, θα σε πάρει από το χεράκι και θα σε πάει μέχρι το τέλος της σειράς και στο τέλος θα σου αφήσει και θετική άποψη για αυτήν. Νούμερο 6. Werewolf by Night. Το Halloween project της Marvel, βασικά το πρώτο project της Marvel που παρουσιάστηκε στο κοινό ως καθαρά τρομακτικό, ρε παιδί μου. Δεν το λέω horror, γιατί τώρα να πεις horror μια ταινία η οποία έχει βαθμό καταλληλότητα στη V4T, δεν γίνεται ρε παιδιά να την πεις, γελάει ο κόσμος. Το Werewolf by Night, παιδιά, είναι η πρώτη τηλεοπτική ταινία της Marvel και μπορώ να πω πως, Marvel μου γλυκιά, καλύτερα να βγάζεις τέτοια πιο μικρά ρε παιδί μου σε διάρκεια project που είναι αξιοπρεπέστατα, παρά να βγάζεις 2 ώρες τεράστιες ταινίες που δεν έχουν κανένα νόημα ύπαρξης. Γιατί το Werewolf by Night, παιδιά, πέραν των άλλων, έχει και την τέλεια συνταγή που θέλω να βλέπω σε ένα project. Σε ένα σούπερ ηρωικό project, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Βέβαια, δεν ισχύει μόνο σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, ένα project με ένα μαζεμένο story, το οποίο εκτελήσεται μέσα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, με πολύ συμπαθητικούς χαρακτήρες που έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο και ξεκάθαρο στόχο, στο τέλος γίνεται και ένα απλό αλλά πολύ ωραίο plot twist και αυτό ήταν. Πάμε σπίτια μας. Τώρα, εάν κάνεις και το κάτι παραπάνω, που το κάνει αυτή η σειρά ρε παιδί μου, δηλαδή αφομοιώνει και ένα στυλ από άλλα κινηματογραφικά πετυχημένα project και το κάνει πολύ ωραία, τότε extra credit. Αλλά σας παρακαλώ, μην ξανακούσω κανέναν να συγκρίνει την κινηματογράφηση ή την αισθητική ή τη σκηνοθεσία ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο του Werewolf by Night με ταινίες όπως το Ψυχό, γιατί πραγματικά βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Γιατί με το να δανειστώ 2 πλάνα, να κάνω ασπρόμαυρη την εικόνα μου και να προσθέσω αρκετό film grain, δεν γίνομαι αυτόματα ψυχό. Μαγκιά του, δεν λέω κάτι διαφορετικό του Werewolf by Night που δανείζεται στοιχεία από αυτές τις ταινίες, αλλά ρε παιδιά, μην το παραχέσουμε κιόλας. Πάντως, θα γούσταρα πάρα μα πάρα πολύ να δω και άλλα project σαν το Werewolf by Night, γιατί πιστεύω είναι και ο ιδανικότερος τρόπος για να φέρεις ένα comic book project στη μεγάλη οθόνη ή στη μικρή οθόνη, όπως σε αυτή την περίπτωση. Νούμερο 5. WandaVision. Το πρώτο project του MCU που σπάει τον τέταρτο τοίχο. Εντάξει, Marvel, στο θυμήσαμε, είμαστε κομπλέ, γιατί εσύ από ό,τι φαίνεται το ξέχασες. Και όχι, Κωστάκη, στα σχόλια, τυχαίο το λέω το όνομα, δεν έσπασε η ταινία Deadpool πρώτη τον τέταρτο τοίχο στο MCU, γιατί πολύ απλά η πρώτη και η δεύτερη ταινία Deadpool δεν ανήκουν στο σύμπαν του MCU. Η τρίτη θα ανήκει. Πάμε παρακάτω. Το WandaVision είναι η πιο φρέσκια, εναλλακτική και σωστά εκτελεσμένη ιδέα που είχε η Marvel μέχρι σήμερα. Κυκλοφόρησε στην καρδιά της πανδημίας, και όταν λέμε καρδιά, μιλάμε και κέντρο καρακαρδιά, πιο καρδιά δεν γίνεται. Οπότε καταλαβαίνετε πως είχε ένα πολύ μεγάλο βάρος να κουβαλήσει ρε παιδί μου και κατάφερε να το κουβαλήσει κανονικότατα. Το μοναδικό παράπονο που έχουμε όλοι από το συγκεκριμένο project είναι πως ενώ ήταν πάρα πολύ διαφορετικό, ήταν πάρα πολύ φρέσκια ιδέα και ήταν και πολύ σωστά εκτελεσμένη, στο τέλος άλλαξαν όλα αυτά εντελώς και έγινε και αυτό το project μια κλασική Marvel συνταγή. Και το έκανε αυτό η Marvel γιατί ήθελε το WandaVision να το ενώσει all the way με τη σειρά Multiverse of Madness που πρωταγωνιστεί η Scarlet Witch. Και όταν λέω all the way, εννοώ και οπτικά και σεναριακά και σκηνοθετικά. Λάθος κατ' εμέ, αλλά αυτό έκανε. Σε γενικές γραμμές όμως η σειρά είναι πάρα πολύ ποιοτική και πάνω απ' όλα έχει νόημα ύπαρξης και μια πολύ δική της ιδιαίτερη αισθητική. Τουλάχιστον μέχρι το τελευταίο επεισόδιο. Είναι από τα αγαπημένα μου project. Δεν θα το έλεγα, αλλά εντάξει. Δεν γίνεται να μην παραδεχτώ και την αλήθεια. Νούμερο 4. What If. Η δεύτερη animated σειρά αυτής της λίστας και σε αντίθεση με το I Am Groot, αυτή είναι κανονικότατη σειρά και όπως θα καταλαβαίνετε από τη θέση στην οποία βρίσκεται, είναι και πάρα πολύ ποιοτική. Το concept του What If για όποιον όποια δεν γνωρίζει ρε παιδί μου, είναι εναλλακτικές εκδοχές των super ηρώων που έχουμε ήδη αγαπήσει από το σύμπαν του MCU. Το πρωτότυπο όμως εδώ πέρα είναι πως αυτοί οι εναλλακτικοί χαρακτήρες δεν είναι στον αέρα, είναι κανονικότατα κάνον χαρακτήρες
που ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να τους δει σε μια live action ταινία ή σε μια live action σειρά. Και όχι, δεν θέλω να μου μπερδεύεστε, δεν έχει γίνει ακόμη αυτό, γιατί η Captain Carter που είδαμε στην ταινία Multiverse of Madness δεν είναι η ίδια που είδαμε στη σειρά What If. Το What If, παρόλο που λόγω της animated μορφής του κάποιος μπορεί να το περάσει έτσι για παιδικό project ή χαβαλετζίδικο, δεν είναι καθόλου αυτό. Αντιθέτως, είναι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο όριμο από πολλά live action project της Marvel. Και όταν λέω όριμο, εννοώ παντού, σε όλους τους τομείς, και κινηματογραφικά και σεναριακά και σκηνοθετικά. Γιατί αποτελείται από πολύ πρωτότυπα αυτοτελή επεισόδια που όντως σου δίνουν κάτι παραπάνω. Όντως, ρε παιδί μου, καταπιάνονται με ιστορίες που πάνε την ιστορία του MCU ένα βήμα παραπάνω. Όντως, διασκεδάζεις, ρε παιδιά, με αυτές τις ιστορίες που σου διηγούνται τα επεισόδια της σειράς What If, και το πιο αξιοθαύμαστο που κάνει αυτή η σειρά είναι πως σε κάνει να δεθείς κιόλας με αυτούς τους εναλλακτικούς χαρακτήρες. Και είναι αξιοθαύμαστο γιατί είπαμε, αυτοί οι χαρακτήρες είναι εναλλακτικές μορφές άλλων χαρακτήρων που ήδη έχεις αγαπήσει. Οπότε να αγαπήσεις κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη έχεις αγαπήσει, είναι δύσκολο. Νομίζω με πιάνετε. Εκπληκτικό το What If. Περιμένω πώς και πώς τη δεύτερη σεζόν για να χαθώ και πάλι στις πολύ ωραίες ιστορίες του πολυσύμπαντος της Marvel. Νούμερο 3. Black Panther Wakanda Forever. Η ταινία που ήρθε να μας βγάλει από τον σουπερηρωικό κινηματογραφικό βούρκο που έχουμε κολλήσει από το 2019 και μετά. Η μοναδική ταινία που κατάφερε να αφήσει στην άκρη τα πρέπει και τα θέλω της Marvel και να βάλει πρώτα τα δικά της. Η ταινία που έπρεπε να κουβαλήσει ένα πάρα μα πάρα πολύ βαρύ φορτίο καθ' όλη τη διάρκεια της και να μπορεί να το αφήσει πίσω της μόνο στο τέλος της. Και τα κατάφερε μια χαρά. Όπως και να το κάνουμε, η συνέχεια του franchise Black Panther μετά από το ξαφνικό χαμό του Chadwick Boseman έμοιαζε κάτι ακατόρθωτο, έμοιαζε ένας γολγοθάς και όντως ήταν. Όμως η ταινία Wakanda Forever καταφέρνει τελικά να περάσει στο θεατή αυτά που θέλει και πρέπει. Καταφέρνει μέσα από τον θρήνο και την καταχνιά τελικά να βγάλει και όσα ο σουπερηρωικός τομέας απαιτεί. Γιατί μπορεί να έχει ησυχία παραπάνω από όσο πρέπει, όμως το προσπερνάς αυτό γιατί έχει και δράση εκεί που πρέπει. Ουσιαστική δράση, έτσι! Το τονίζω αυτό. Έχει φοβερές ερμηνείες από όλο το cast, έχει έναν αξιοπρεπή κακό, άσχετα αν εμένα ρε παιδί μου ο Νέιμορ δεν με έπεισε, και πάνω απ' όλα πείθει τον θεατή ότι το franchise αξίζει να συνεχιστεί και μετά τον Chadwick. Νούμερο 2. Spider-Man No Way Home. Ωπ, τι έγινε, δεν το περιμένατε, το είχατε σιγουρά και το νούμερο 1. Να λοιπόν που δεν είναι. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να μου αρέσει, να είμαι τρελαμένος, να είμαι φανατικός με κάτι που μου έδωσε όλα όσα ήθελα να μου δώσει και πολύ διαφορετικό να καταλαβαίνεις actual αυτό που είναι. Το Spider-Man No Way Home λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν, είναι το όνειρο κάθε φαν του Spider-Man το οποίο γίνεται πραγματικότητα. Και εδώ που τα λέμε, και Spider-Man fan να μην είσαι, μόνο να γουστάρεις τους σούπερ ήρωες, δεν γίνεται να μην λατρέψεις το No Way Home. Το να φέρεις στη μεγάλη οθόνη μαζί τρεις Spider-Man που λατρεύτηκαν από μικρούς και μεγάλους, είναι κάτι, παιδιά, που γίνεται μία φορά και δεν θα ξαναγίνει και νιώθω πάρα πολύ τυχερός που το έζησα και μάλιστα το έζησα μαζί σας μέσα από το κανάλι. Η τρίτη ταινία της τριλογίας Spider-Man του MCU, παιδιά, καταφέρνει πέραν των άλλων να δώσει σε αυτούς τους τρεις Spider-Man χώρο και χρόνο να αναπτυχθούν μέσα στην ταινία. Εννοώ, ρε παιδιά, ότι δεν είναι ένα project που απλά πήρε αυτούς τους τρεις χαρακτήρες, τους πέταξε μέσα σε μια ταινία και τους έβαλε να κάνουν random πράγματα. Έχει ουσία αυτή η κοινή τους εμφάνιση και αυτό το εκτιμώ ακόμη πιο πολύ. Ναι, το δέχομαι, το σενάριο έκανε πάρα πολλές εκπτώσεις, αλλά είναι, ρε παιδιά, και το τίμημα που πρέπει να πληρώσεις για να βάλεις αυτούς τους τρεις μαζί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Παιδιά, ό,τι και να ακούω εκεί έξω για το No Way Home, σιγά την ταινία. Μα είναι δυνατόν ο Dr. Strange να λέει τόσο εύκολα στον Peter Parker, ναι, τα δέχομαι όλα και δεν ακούω τίποτα. Το ξαναλέω, το No Way Home είναι η μοναδική ταινία τα τελευταία 10 χρόνια που κάποιος αξίζει να κάνει τα στραβά μάτια μπροστά στις σεναριακές εκπτώσεις. Γιατί ρε παιδιά, σκεφτείτε λίγο τι κάνει. Παίρνει τρεις χαρακτήρες, οι οποίοι δεν είναι απλά τρεις χαρακτήρες, είναι τρεις χαρακτήρες
που έχουν γραφτεί από διαφορετικούς ανθρώπους, έχουν σχεδιαστεί από διαφορετικούς ανθρώπους και έχουν σκηνοθετηθεί από διαφορετικούς ανθρώπους και προσπαθεί όλους αυτούς να τους βάλει σε ένα project να διαδράσουν μεταξύ τους. Και το κάνει ολόσωστα. Στα κερνάει όλα και στα κερνάει και σωστά. Μιλάμε για χαρακτήρες που έχουν εντελώς άλλους εαυτούς. Έχουν ζήσει εντελώς διαφορετικά πράγματα, σε εντελώς διαφορετικά σύμπαντα και όμως καταφέρνει να τους βάλει στον ίδιο χώρο να αλληλεπιδράσουν σωστότατα. Να σας το πω αλλιώς, όταν φτάνει η στιγμή που οι τρεις Spider-Man τρέχουν, ρε παιδί μου, στο κενό, πέφτουν στο κενό για να αντιμετωπίσουν τον φεστιβάλ κακών που έχει η ταινία No Way Home, τα δάκρυα τρέχουν αυθόρμητα από τα μάτια σου, τα οποία συνοδεύονται και από ένα χαζό χαμόγελο που το έχεις μόνιμα μέχρι να τελειώσει η ταινία. Θα το ξαναπώ λοιπόν, ευχαριστώ πολύ όσους έβαλαν το χεράκι τους ώστε να γίνει αυτό το project πραγματικότητα. Είναι ένα παιδικό όνειρο που το είδα να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μου. Πώς να μην το εκτιμήσεις αυτό, ρε παιδιά. Και στο νούμερο 1 βρίσκουμε την σειρά Loki. Για καμία άλλη σειρά της Marvel δεν έχω πιάσει τον εαυτό μου να περιμένει πώς και πώς να δει το επόμενό της επεισόδιο. Για καμία. Με κανένα άλλο project γενικά της Marvel δεν έχω υπνοτιστεί όπως έχω υπνοτιστεί με το soundtrack της σειράς Loki. Γιατί υπνοτίστηκα. Κανένα άλλο project δεν με ταξίδεψε τόσο μακριά. Κανένα άλλο project δεν με έκανε να νιώσω, ρε παιδί μου, ότι βρίσκομαι σε έναν τόπο ξένο, σε έναν τόπο επικίνδυνο που οι ισορροπίες είναι τόσο λεπτές που ένα μικρό λαθάκι να γίνει έχουν γίνει όλα όπα. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, το πολυσύμπαν της τρέλας που ονομαζόταν η δεύτερη ταινία Doctor Strange δεν πλησιάζει ούτε στο ελάχιστο αισθητικά τη σειρά Loki. Ένας συνδυασμός φοβερής καλλιτεχνικής επιμέλειας, φοβερής φωτογραφίας, φοβερών σκηνικών, κοστούμιών, κινηματογράφησης, σκηνοθεσίας και ερμηνεών κάνουν τη σειρά Loki να είναι πολύ ξεχωριστή και να ξεφεύγει από τα σούπερ ηρωικά κλισέ που είχαμε δει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά ένα καλό project χρειάζεται και πολύ καλούς ηθοποιούς για να το αναδείξουν, ρε παιδί μου. Και εδώ μιλάμε, παιδιά, για Dream Team Cast, το οποίο ξεκινάει με την Σοφία Ντιμαρτίνο στο ρόλο της Sylvie, συνεχίζει με τον Wilson στο ρόλο του Mobius, ο οποίος Mobius, να το πούμε, θα παίξει και στην τρίτη ταινία Deadpool, και φυσικά κλείνει με τον συνονόματο τον Dom Hiddleston στο ρόλο του Loki, τον ρόλο που κατ' εμέ γεννήθηκε για να παίξει. Και φυσικά δεν γίνεται να αφήσουμε στην άκρη το κερασάκι στην τούρτα. Τον κακό που θα μας συντροφεύσει σε ολόκληρο το Multiverse Saga. Τον Kang, τον κατακτητή, τον οποίο τον υποδίδεται ο πολύ τρελαντούχος Jonathan Majors. Για όλα αυτά που προανέφερα λοιπόν, η σειρά Loki βρίσκεται στην πρώτη θέση αυτής της κατάταξης. Γιατί τα έχει όλα όπως πρέπει και ταυτόχρονα κάνει και το δικό της. Ας ευχηθούμε λοιπόν η δεύτερη σεζόν της σειράς Loki να μας ταξιδέψει το ίδιο καλά όπως το έκανε η πρώτη στον εξωπραγματικό κόσμο του πολυσύμπαντος της Marvel. Αυτή ήταν λοιπόν η δική μου αντίστροφη μέτρηση για το Phase 4 της Marvel. Να πω ότι υπάρχει ακόμη ένα project που δεν έχει βγει, θα βγει σε λίγο καιρό και είναι το Holiday Special του franchise Guardians of the Galaxy. Όταν θα βγει, αν θυμηθώ, θα γράψω κάτω στα σχόλια σε ποια θέση θα την έβαζα, ρε παιδί μου. Εάν δεν το θυμηθώ, θυμίστε το μου εσείς. Και εννοείται ότι περιμένω τη δική σας κατάταξη κάτω στα σχόλια για το Phase 4 της Marvel. Και καταλαβαίνω, επειδή είναι πολλά, ρε παιδί μου, τα project που χρειάζεται να κατατάξετε, τουλάχιστον μπορείτε να κάνετε το top 5 σας. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την Surfshark που ήταν στην παρέα μας για ακόμη ένα βίντεο. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι. Να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!